Να η πρόεδρος. Να η καταστροφή. Αξιωματική του γερμανικού στρατού. Φαντάζεται κανένα στρατιώτες. Αξιωματική. Καθώς και διπλωματική υπάλληλη της Γερμανίας. Διπλωματική υπάλληλη. Αποκόπησαν καθόλου το διάστημα, της κατοχής, κατεργασμένα τεμάχια μαρμάρων, αλλά και ό,τι ήταν δυνατόν να αποκομιστεί, όπως κτίρινα τεμάχια διαδικοσμημένα από το Ασκληπείο και τον ναό του Καπιτολίου Διός Γκόλυφου. Αυτά είναι τα δικά σας. Πείτε τα υπόλοιπα να γίνει δεν είναι, αλλά αυτά είναι πιο σκληρά να τα σπλάχνεις. Έτσι. Και μάλιστα τον οφύλακα στη Σκορίνθ, ήταν ιερωτικό φύλακα, ο αρχαιοφύλακα τη Σκορίνθ, παρατήρησε του Γερμανού που κλέβανε, τον απείλησαν και τον περίστροφο. Παράλληλα, να ξέρετε ότι έκλεψαν τα δάπεδα από την κρίνη την πυρήνη και ανατείναξαν, έριξαν μέσα στην κρίνη πυρομαχικά, έτσι μέσα πυρήτητα, και την ανατείναξαν και έτσι δεν ξέρουν τον τρόπο με τον οποίο έβαζε το νερό τη η κρίνη αυτή επάνω. Παράλληλα, στον ισθμό της Κορίνθου, όταν και εφόσον έφευγαν οι Γερμανοί, ανατείναξαν την γέφυρα, σιδηροδρομική γέφυρα, και τα σίδερα, τα σιδερικά, έφευγαν μέσα στον ισθμό, παράλληλα με τα βαγόνια του τρένου, και για 5 χρόνια δεν μπορούσαν να λειτουργήσει η ώρα, με συνέπεια το ελληνικό κράτος, να χάνει έσοδα. Και ταυτόχρονα να ζημιώνει, διότι οι ελληνικοί γερανοί είχαν μπει μέσα και προσπαθούσαν όλα αυτά τα 5 χρόνια να δουλεύουν για να πάρουν από μέσα, να βγάλουν από μέσα τα σιδερικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο ποτέ δεν αποτιμήθηκε, ποτέ δεν ζητήθηκαν χρήματα για αυτή την ιστορία και ποτέ ούτε κανένα ιστορία δεν προσφώναξε, αλλά ούτε κανένα άλλο έγινε. Εκμονικών καταστροφών τη γερμανική εγκληματική νοοτροπία συμπληρώνεται τώρα με το μετρολογικό παρέμβημα του τροχαίου λίγου μα. Που έχει τον ταυτόχρονο σκοπό να αποφράξει τελείως τον ισμό. Και οι Γερμανοί παρακολουθούν το ανίκητο έγκλημα με την πιο σκληρή αδιαφορία και απάτηση. Θαυμάστε το έργο τους. Θαυμάστε το καίνισμα της περιουσίας του τοπού μας λαού για να φρονίσουν τον γαλάζιο ουρανό μας, σκέπασαν για πολλές ώρες και τον ήλιο ακόμα. Μα το έγκλημα δεν τέλειωσε ίσαμε εδώ. Τώρα αρχίζουν οι εκρήξεις του υπονομευμένου βυθού του προλημένος για να ολοκληρωθεί τελείως η απρίστευση του ισθμού. Αυτοί υπήρξαν οι ούλοι. Θαυμάστε ακόμα τον σαντισμό τους που είχαν το κουράγιο να κινηματογραφήσουν οι ίδιοι το μισαρό τους έγκλημα. Ευχαριστήσουμε που ήσασταν εδώ απόψε. Έχουμε και άλλες εκδηλώσεις. Στις 23 του μηνός έχουμε μία συναυλία. Στο 4ο Λύκειο και στις 30 Μαΐου έχουμε μία εκδήλωση επίσης με κλασικό χορό στο Αλεξάνδριο. Η παρουσίαση είναι ένας καρπός έργων 6 ετών προσπάθειας για το τι έχουν κλέψει οι Γερμανοί, οι Ιταλοί και οι Βούλγαροι από τη χώρα μας, κυρίως την περίοδο της κατοχής, αλλά και άλλοι από πολύ παλαιότερα από την κατοχή. Σήμερα εστιαστήκαμε εδώ σε αυτή την παρουσίαση μόνο στο τι κλέψαν οι Γερμανοί επί κατοχής. Αυτά που έκλεψαν λοιπόν τα κινητά ευρήματα, τα κινητά αρχαία ευρήματα, είναι περίπου 8.500 βάσει του καταλόγου του ελληνικού κράτους που συνέταξε το 1946. Μιλάμε μόνο για κινητά ευρήματα. Δεν αναφέρομαι μέσα και δεν συμπεριλαμβάνω σε αυτά τις φθορές που κάνανε σε αρχαιολογικά μνημεία, ακόμα και στον Παρθενώνα, ακόμα και στον ναό του Σουνίου, ακόμα και σε αυτή την Ολυμπία, οι Γερμανοί προξένησαν φθορές. Δεν αναφέρομαι σε αυτές τις φθορές όμως. Αναφέρομαι στα κινητά αρχαία ευρήματα που έκλεψαν. Παράλληλα, στα βυζαντινά κοιμήλια, αλλά και στις κλοπές των βιβλιοθηκών, των μοναστηριών και άλλων επίσημων βιβλιοθηκών που έκλεψαν οι Γερμανοί επί κατοχής. Όλα αυτά είναι έξω. Μέσα σε αυτά είναι μόνο τα κινητά ευρήματα, τα αρχαιολογικά και τα βυζαντινά κοιμήλια. Σύνολο 8.500 αντικείμενα, αξία περίπου 1,5-3 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά όλα είναι απαιτητά άμεσα αύριο. Τα θέλουμε πίσω. Τα έχουν οι Γερμανοί αυτά? Δεν με νοιάζει με να πει τα έχει. Οι Γερμανοί τα κλέψανε. Να πάνε να βρουν πού τα δώσανε, να πάνε να βρουν ποιο τα έχει, να πάνε να βρουν ποιο μουσείο τα έχει. Ο κλέφτης είναι υποχρεωμένος να αποδείξει ότι κατέχει νόμιμα ή κατέχει κάποια πράγματα και πού τα έχει αυτά. Ο κλέφτης είναι υποχρεωμένος να αποδείξει πώς τα κατέχει. Όχι εγώ που τα έχασα. Σε όλη τη διεθνή νομοθεσία, αυτός που κατέχει αρχαία πρέπει να αποδεικνύει ότι τα κατέχει πάντα νόμιμα. Αυτός που τα κατέχει λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι ο Γερμανός. Δεν ξέρω τι τα έκανε. Εγώ θα τα θέλω πίσω. Όλα αυτά που πάτε σήμερα μπορούμε να τα βρούμε? Είναι στο βιβλίο μου Αρχαιοκαπηλεία των Γερμανών στην Ελλάδα επί κατοχής. Μπορούμε να το βρούμε στα βιβλιοπωλεία?
Με λίγη δυσκολία, ναι, γιατί και η τρίτη έκδοση έχει εξαντληθεί, αλλά πάση περιπτώσει με λίγο κόπο θα το βρείτε. Άκουσα προηγουμένως ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα που είπατε ότι έχετε κληθεί δύο φορές στις Βρυξέλλες να μιλήσετε και τις δύο φορές έχει αναβληθεί η ομιλία σας. Γιατί κάτι γίνεται, ένα μαγικό χέρι από το κέντρο της Ευρώπης κάπου τηλεφωνεί και μου λένε ότι δεν θα γίνει εκδήλωση, αναβάλλεται για άλλη φορά. Αυτή η αναβολή δεν έχει έρθει ποτέ, βέβαια.